Για άλλη μια χρονιά στην πλατεία της Νέας Σμύρνης για τους εορτασμούς της Πρωτομαγιάς, σύλλογοι, ενώσεις αλλά και εμπορικά καταστήματα διατηρούν περίπτερα από τα οποία ο κόσμος μπορεί να περάσει για να γνωρίσει το έργο τους ή να ψωνίσει. Για πρώτη φορά, οι σύλλογοι είναι μοιρασμένοι φέτος, η μισή το πρώτο πενθήμερο και η μισή το δεύτερο. Κοντά μας έχουμε τον Κώστα Καρτατζόγλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Πανιωνίου και έφορο του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα ξεκινάνε τα περίπτερα για την Πρωτομαγιά. Ο Ερασιτέχνης Πανιώνιος έχει ξανά το περίπτερό του. Όπως κάθε χρόνο έχουμε το περίπτερο να προωθήσουμε και εμείς τα τμήματά μας των υποδομών σε όλα τα αθλήματα, βόλεϊ, κολύμπι, πόλο, ποδόσφαιρο, πινκ-πονγκ, ενόργανη, όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί ο Πανιώνιος, και σκόπος μας είναι να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κοντά μας, να φύγουν μέσα από το σπίτι, από τα κομπιούτερ, να βγουν, να αθληθούν, να, τέλος πάντων, να έχουν μια δραστηριότητα ξεχωριστή από αυτή που έχουν συνηθίσει να έχουν. Σταματάει ο κόσμος, ρωτάει, δείχνει ενδιαφέρον? Δείχνει ενδιαφέρον, έχουμε τα φυλάδια εδώ για το κάθε τμήμα, τι αντιστοιχεί και τι προσφέρει. Σχεδόν όλα τα τμήματα είναι σε εγκαταστάσεις μας στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Και όλα τα παιδιά έρχονται, αθλούνται εκεί πέρα, υπάρχουν πισίνες, γήπεδα βόλεϊ, γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου. Και όποιος θέλει στο περίπτερο σας μπορεί να βρει, από ό,τι βλέπουμε, και κάποια είδη. Ναι, έχουμε κάποια είδη για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Πανιωνίου. Είναι κάτι μπλουζάκια, κάλτσες, κάποια στυλό, μπρελόκ. Διάφορα είδη μπορεί να πάρει ο κάθε ένας να ενισχύσει τον Ερασιτέχνη Πανιωνίου. Για πόσες μέρες θα είστε εδώ? Όσο διαρκεί η γιορτή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πανιωνά, Πανιωνά, Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου, ομαδάρα μου. Πανιωνά, Πανιωνά, Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου, ομαδάρα μου. Της πρόσφυγιας φανάρι, των στίβων παλικάρι, τρεις ένδοξο καμάρι, Πανιωνάρα μου γλυκιά. Βρισκόμαστε στο περίπτερο των Πανθύρων, που για ακόμα μια χρονιά διατηρούν και δίνουν προς τον κόσμο του Πανιωνίου τα είδη τους, και θέλουμε να μιλήσουμε με το φίλο μου τον Γιώργο να μας πει γενικά τι εκπλήξεις έχουμε φέτος για τους Πανιώνιους. Καλησπέρα. Καταρχήν έχουμε κάποιες καινούργιες μπλουζίτσες, τις βλέπετε αυτές οι δύο μπροστά και την άσπρη, είναι πολύ ωραίες. Κάποιες έχουμε βγάλει πιο παλιά μέσα στη χρονιά, το κασκόλ είναι πολύ ωραίο, το πόλο, σταθερά τα ημερολόγια του 2017 με ωραίες παρουσίες. Λίγο πιο κάτω το μικρόφωνο. Με ωραίες παρουσίες στις κερκίδες φέτος. Τα μπλουζάκια που είχαμε βγάλει τα επαιτειακά εδώ για το Σεπτέμβριο. Στυλό, μπύρες, τα ποτηράκια για τις μπύρες. Ό,τι θέλει ο καθένας να περάσει, να δει τα ωραία πράγματα. Και βλέπουμε και μία μπλούζα που λέει για την προσφυγιά. Έτσι. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και πολύ καιρό, να σου πω την αλήθεια. Είναι δηλαδή αυτονόητο. Πανιώνιος σημαίνει προσφυγιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Το γνωρίζουν όλοι. Και όσο το δυνατόν περισσότερο να το διαφημίζουμε και εμείς, να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Θα είσαστε συνεχόμενα από σήμερα μέχρι και την άλλη Κυριακή? Ποιες ώρες θα είσαστε ανοιχτοί, να ξέρουμε? Για 10 μέρες, από το μεσημεράκι μέχρι και αργά το βράδυ. Ίσως κάποιες μέρες, ας πούμε την Κυριακή, ίσως να ανοίξουμε και λίγο νωρίτερα, που είναι και ο αγώνας του Λεβαδιακού. Αλλά αυτά θα κανονιστούν και συνέχεια. Θα βλέπει και ο κόσμος, θα περνάει από εδώ. Από το μεσημέρι και μετά θα είσαστε ανοιχτά? Ναι, θα μπορεί να περνάει ο κόσμος, να παίρνει ό,τι του αρέσει από τα είδη που έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και καλή επιτυχία σε αυτό το δεκαήμερο εδώ. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Από τα περίπτερα για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.